Με τώρα κρύο. Μαζί. Βάζω λοιπόν το σιρόπι να γίνεται, κορίτσια. Από την ώρα που θα πάρει βράση, θα το βράσουμε ακριβώς 3 λεπτά. Θέλω, αν ανακατέψετε, που δεν είναι και απαραίτητο, αλλά αν ανακατέψετε το σιρόπι σας, και αυτό ισχύει για ό,τι σιρόπι κάνουμε, καρυδόπιτα, ρεβανί, οτιδήποτε και να κάνουμε, ανακατεύουμε, κορίτσια μου αγαπημένα, μόνο μέχρι να πάρει βράση. Από τη στιγμή που παίρνει βράση, δεν ξανανακατεύουμε, γιατί μετά κρυσταλώνει το σιρόπι μας, έτσι. Ναι. Ένα απλό ανακάτεμα είναι μια χαρά. Βάζεις λεμόνι, βάζεις κάτι. Θα βάλουμε λίγες σταγόνες λεμονιού, ναι. Άρα στην αρχή λίγο. Λίγο, ναι. Όταν λέμε βούτυρο, παιδιά, θέλω να διαλέξετε ένα πολύ ωραίο βούτυρο για να φτιάξουμε τον μπακλαβά. Ο μπακλαβάς, τι είπαμε ότι είναι τα υλικά του, είναι το φιστίκι που εγώ τρελαίνομαι. Μπορείτε να το κάνετε με αμύγδαλο, μπορείτε να το κάνετε με καρύδι, μπορείτε να το κάνετε μίξι με καρύδι και αμύγδαλο. Yeah. Εγώ πεθαίνω γι' αυτό, ναι, πεθαίνω για το φιστίκι Αιγίνης, το θεωρώ μοναδικό προϊόν και στην Ελλάδα βγάζουμε και θεϊκό φιστίκι. Βγαίνουν και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά πιστεύω ότι βγάζουμε πάρα πολύ ωραίο. Και να σας πω και όλα ότι ο πιο ωραίος μπακλαβάς που έχω φάει στη ζωή μου είναι στο Λαύκο του Πηλίου, στο κεντρικό καφενείο, δεν ξέρω πώς το λένε, ούτε την κυρία που το φτιάχνει, δεν έχω φάει στη ζωή μου ωραιότερο μπακλαβά. Εάν περάσετε από το Λαύκο του Πηλίου, θα πάρετε ψωμί από τον ξυλόφουρνο του Γιάννη και θα φάτε και μπακλαβά θεϊκό, δεν θυμάμαι πώς τη λένε την κυρία. Δεν έχω φάει πιο ωραίο πράγμα στη ζωή μου από αυτό. Δεν υπάρχει. Κάτι άλλο, μπορεί να έχει κάποια. Να σου πω τι έχει. Η γυναίκα λοιπόν αυτή έχει κάτι ταψιά μπακυρένια τέτοια. Με βάθος τέτοιο, 10 πόντους. Και ανοίγει 70 φύλλα στο χέρι. Κάτισα μία φορά και μέτραγα τις στρώσεις των φύλων. Πόσο καιρό κάνει να τα ανοίξει? Κάνει, δεν ξέρω, είναι τεχνίτρα και μαστόρισα. Είναι όπου και να έχω πάει, και Λίβανο και Τουρκίες, όπου και να πήγα, τον ωραιότερο μπακλαβά τον έφαγα εκεί. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι, τώρα αυτή είναι. Φύλλο στο χέρι, τέτοιος μπακλαβάς, από πάνω μέχρι κάτω μελωμένος. Όταν περάσετε από το Λαύκο του Πηλίου, πάρτε μπακλαβά, είναι θεϊκός. Τόσος. Θεϊκός, θεϊκός. Μακάρι να μπορούσε η κυρία να έρθει μια μέρα να μας δείξει πώς το κάνει. Μας είπε, μας τον φάμε. Είναι φίλοι μου στο Πηλίο, είναι η Μάτα και ο Δημήτρης στο Πηλίο, να μας φέρετε μπακλαβά. Για ένα ταψί. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι θα κάνουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είπαμε που θέλουμε είναι να λιώσουμε το βούτυρό μας. Το έχω αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου και έχει ψιλολιώσει εδώ. Ένα πολύ καλό βούτυρο και ένα πολύ ωραίο φύλλο. Δεν έβαλες πολύ βούτυρο. Είναι 200 γραμμάρια, δεν έχει πολύ, όχι. Δεν έχει πολύ, παιδιά, το κέικ έχει 250. Ναι, και να σας πω ότι βάζω 30 στρώσεις φύλλο. Μπορούμε να βάλουμε και πολύ παραπάνω. Εντάξει, 30 στρώσεις φύλλο. Μπορώ να βάλω όμως και πολύ παραπάνω. Μπορώ να βάλω και 40 και 50 φύλλα. Να ανεβεί, να γίνει πολύ φουσκωτός. Άμα θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε. Γίνεται, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι τα φύλλα σας. Εγώ τώρα σήμερα έκανα μια βλακεία. Δεν ήρθε το παιδί που με βοηθάει εδώ και ξέχασα να βγάλω το πρωί φύλλα και τα έβγαλα, τα ξεπάγωσα με λίγο περίεργο τρόπο. Όμως τα φύλλα μας κανονικά πρέπει να τα βγάζουμε από την κατάψυξή μας περίπου 2 ώρες πριν, για να μπορέσουμε να ξεπαγώσει σωστά και να το δουλέψουμε, εντάξει. Εγώ το βίασα λίγο να ξεπαγώσει το φύλλο. Πόσο κιλά έχεις, Ελληνία, γύρω? Εγώ? Να, συγγνώμη που το ρωτάω. Ναι, δεν έχω χάσει πάρα πολλά κιλά, έχω χάσει πολλούς πόντους.